Φίλες και φίλοι, νομίζω ότι όλοι βιώνουμε ραγδαίες αλλαγές σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Αλλαγές για τις οποίες η Γεωργία οφείλει να δώσει τις δικές της απαντήσεις. Έχουμε μια ραγδαία αύξηση και ανάπτυξη του πληθυσμού. Έχουμε μια ανάπτυξη μεγάλων πολλών σημείων πολέμου και αποσταθεροποίησης σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Τα μεταναστευτικά ρεύματα έχουν τη δικιά τους ισχύ και πραγματικότητα. Οι ανισότητες, το χάσμα των ανισοτήτων βαθαίνει, η φυσική πόρη συρρυκνώνονται, τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής γίνονται όλο και πιο έντονα. Απέναντι σε αυτές τις αλλαγές είναι προφανές ότι από τη μία πλευρά η τεχνολογία κάνει τη δουλειά της και εξελίσσεται, αλλά πρέπει και από την άλλη πλευρά η πολιτική να δώσει τις απαντήσεις. Προφανώς με διαφορετικά κίνητρα, ανάλογα από ποια σκοπιά η πολιτική βλέπει τα πράγματα, και προφανώς οι εφαρμοζόμενες πολιτικές είναι αποτέλεσμα του συσχετισμού δύναμης κάθε φορά που υπάρχει. Έτσι γινόμαστε μάρτυρες της διαπάλης που γίνεται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, των αντιθέσεων στους G20, παρακολουθούμε τις συζητήσεις που γίνονται για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Στη χώρα μας βιώνουμε μια νέα εποχή που από την Επιτροπή πια περνάμε σε μια αυξημένη εποπτεία προσπαθώντας να επανακτήσουμε την εθνική μας κυριαρχία και από τα εξουθενωτικά οικονομικά μέτρα που ζήσαμε την προηγούμενη περίοδο να περάσουμε σε μια νέα εποχή που θα την χαρακτηρίζει η επαναφορά σε μια κανονικότητα με στοιχεία προφανώς κοινωνικής δικαιοσύνης. Περάσαμε 10 πέτρινα σκληρά χρόνια μέσα στην κρίση. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι διδάγματα βγάλαμε και τώρα που ουσιαστικά το κοτέρ μηδενίστηκε και ξαναξεκινάμε από την αρχή, τα ερωτήματα είναι πώς ξεκινάμε, ποιες είναι οι προτεραιότητες που θέτουμε, τι απαντήσεις δίνει η πολιτική.